είναι ότι τις τελευταίες μέρες υπάρχει μια σχετική αναζωπήρωση, θα έλεγα, την περιοχή του Άργα Καλοχωρίου, με σεισμούς οι οποίοι προχθές είχαν μέγεθος 4,1, 4, 3,9 και αρκετούς μικρότερους όπως και σήμερα. Δεν υπάρχει όμως καμία αμφιβολία ότι αυτή η μικρή έξαρση εντάσσεται στην ευρύτερη δραστηριότητα, την μετασεισμική ακολουθία του πολύ ισχυρού σεισμού, των 6 Ρίχτερ, που όπως όλοι θυμόμαστε έγινε στο Αρκαλοχώρι στις 27 Σεπτεμβρίου του 2021. Εφόσον λοιπόν βρισκόμαστε μέσα στην μετασεισμική ακολουθία, τα πράγματα είναι φυσιολογικά, βρισκόμαστε μέσα σε φυσιολογικό πλαίσιο και γι' αυτό δεν υπάρχει κάποιος λόγος ιδιαίτερης ανησυχίας. Να διευκρινίσω ότι οι μετασεισμικές ακολουθίες ισχυρών σεισμών, όπως ήταν του Αρκαλοχωρίου, μπορούν να κρατήσουν πολλούς μήνες, να ξεπεράσουν και τον ένα χρόνο. Κοντεύουμε 10 μήνες εμείς, άρα μπορούμε να αναμένουμε και άλλους μετασεισμούς τους επόμενους λίγους μήνες. Όμως η μετασεισμική ακολουθία θα συνεχίσει με σταδιακά μειούμενο ρυθμό, που και που μπορεί να έχουμε τέτοιους σχετικά ισχυρούς σεισμούς, όπως ο 4-1, ο 4 το χθες, όμως δεν είναι σεισμοί οι οποίοι μπορούν να πάρουν μεγάλα μεγέθη και συνεπώς δεν νομίζω ότι πρέπει να ανησυχούμε.